Η χθεσινή μας απεργία και δυναμική κινητοποίηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας έδειξε για ακόμα μία φορά ότι δεν συμβιβαζόμαστε με όλη αυτή την κατάσταση που προσπαθούν να επιβάλλουν. Τι τους λέμε? Ότι είναι προτιμότερο να κάνουμε απεργία και να απαιτούμε τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, παρά να κάνουμε απεργία γιατί θα έχουμε ένα νέο θανατηφόρο εργοδοτικό έγκλημα. Η πετυχημένη μας απεργία εχθές έδωσε αυτόν τον τόνο. Ένας κοινός βηματισμός που δείχνει ότι εμείς έχουμε τη δύναμη. Γι' αυτό και νέκρωσε όλο το λιμάνι από άκρη σε άκρη. Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα στα δικαστήρια του Πειραιά ξεκινάει η δίκη για το εργοδοτικό έγκλημα που είχε γίνει το 2019 στα ναυπηγεία του Άτλα, με ένα συνάδελφο νεκρό σκαλοσατζή. Τι βλέπουμε? Ότι για ένα νεκρό συνάδελφο η δίκη ξεκινάει μετά από 5 χρόνια. Ενώ για να βγει παράνομη μία απεργία ή για να πάρουν το σπίτι ενός συναδέρφου από τις πρακτικές, το κανονίζουν μέσα σε λίγες ώρες. Εμείς αυτό ζητάμε. Την εντατικοποίηση των ελέγχων και αυστηροποίηση των ποινών. Συνάδελφοι, δεν θα μείνουμε εδώ πέρα. Έχουμε έναν μαραθώνιο μπροστά μας που έχουμε να ακολουθήσουμε και χρειάζεται να ανοίξει η συζήτηση ακόμα πιο πλατιά. Προχωράμε και δυναμώνουμε τον αγώνα μας για αυτό που λέμε και για τις επικτές επιτροπές, την εντατικοποίηση και τη στελέχωση και την εντατικοποίηση των ελέγχων, για το άνοιγμα του κέντρου υγείας εδώ πέρα στο Πέραμα, όπως και του πυροσβεστικού σταθμού, και για όλα αυτά τα ζητήματα που βάζουμε και για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Φεύγοντας από εδώ πέρα σήμερα, να προχωρήσουμε σε μηχανοκίνητη πορεία μέχρι τα δικαστήρια του Πειραιά, για να δώσουμε και εκεί πέρα τον αγωνιστικό τόνο ότι εμείς δεν καθόμαστε να περιμένουμε με σταυρωμένα χέρια το πότε η τυφλή δικαιοσύνη θα αποφασίσει για να κρίνει για το αν είναι ένοχοι οι εγκληματίες, εργολάβοι και εφοπλιστές. Beep, 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 beep.